Με 60 νέα άτομα με σύμβαση 8 μήνες διάρκειας ενισχύεται ο τομέας καθαριότητας του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Ηλία Δαστερίδη, 60 οικογένειες με αυτόν τον τρόπο μέσω ανταποδοτικών τελών θα έχουν μισθό για 8 μήνες, ενώ παράλληλα θα γίνουν καλύτερες οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες. Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος της κατάθεσης των δικαιολογητικών για τις 60 θέσεις εργασίας στον τομέα της καθαριότητας. Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα προχωρήσουν και οι προσλήψεις αυτών των ατόμων, ώστε να καλύψουν αυτές τις ανάγκες οι οποίες δημιουργούνται είτε από την συνταξιοδότηση, είτε από την κινητικότητα, είτε από τις νέες θέσεις εργασίας που άνοιξαν με την προμήθεια του Δήμου σε καινούργια σύγχρονα μηχανήματα στον τομέα της καθαριότητας. Με τον σωστό προγραμματισμό, είχαμε ζητήσει από το Υπουργείο Εσωτερικών την έγκριση αυτών των 60 θέσεων εργασίας με όλα εκείνα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις αρμοδιότητες, οι οποίες αυξάνονται σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των περιπτώσεων καθαριότητας μέσω της υπηρεσίας. Και έτσι τα ανταποδοτικά, τα τέλη αυτά, τα οποία πρέπει να πηγαίνουν στο σωστό σκοπό σε ανταποδοτικές υπηρεσίες απέναντι στους δημότες, γίνεται πράξη. 60 νέες θέσεις εργασίας εγκεκριμένες, οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα τις καλύτερες υπηρεσίες απέναντι στον δημότη. 60 οικογένειες θα έχουν ένα μισθό για 8 μήνες. Οι συμβάσεις θα υπογραφούν κατά προτεραιότητα και ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας από την ερχόμενη εβδομάδα. Έχουν σταλεί εκείνα τα ειδοποιητήρια σε όλους αυτούς τους επιτυχόντους, ώστε να μαζέψουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κάποιες ιατρικές εξετάσεις και κάποια άλλα έγγραφα. Από τη Δευτέρα θα κληθούν οι επιτυχών να υπογράψουν, να φέρουν αυτά τα δικαιολογητικά και να υπογράψουν συμβάσεις εργασίας κατά προτεραιότητα τις ειδικότητες τις οποίες έκρινε η υπηρεσία ότι πρέπει να γίνουν πιο γρήγορα. Δηλαδή, έχουμε τους συνοδούς απορματοφόρων, έχουμε των γενικών καθηκόντων, τους χειριστές, τους οδηγούς και τους οδοκαθαριστές. Την ίδια ώρα, αν μέσα στο 2023 ή στο 2024 υπάρξει δυνατότητα για συμμετοχή σε προκήρυξη μόνιμων θέσεων εργασίας, ο Δήμος θα λάβει μέρος. Αν υπάρχει κάποια πρόσκληση μέσα στο 2023 είτε στο 2024, η οποία θα μας δίνει τη δυνατότητα να προκηρύξουμε μόνιμες θέσεις εργασίας, θα πάρουμε μέρος ως Δήμος Αλεξανδρούπολης και θα μπορέσουμε να καλύψουμε περισσότερες από 100 θέσεις εργασίας μόνιμης συμβάσης.